Είμαστε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, κύριο Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Χριστόφα, έχετε παραλάβει εδώ και 25 μέρες στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή έχει συσταθεί. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι τώρα σχηματίσει και αν ήταν η αναμενόμενη. Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενη. Ναι, όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια ευθύνη χρειάζεται πολλή δουλειά. Επομένως, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων, ερχόμαστε πολύ νωρίς το πρωί εδώ στο Δήμο. Μένουμε μέχρι αργά. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Υπάρχουν πολλές ανάγκες και χωρίς πολλή δουλειά και συνεργασία δεν μπορούν να επιληθούν. Ποια είναι τα άμεσα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης? Κοιτάξτε, το πρώτο διάστημα τώρα δίνουμε βαρύτητα στην καθημερινότητα, κάτι το οποίο είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά, τόσο μέσα στην πόλη όσο και κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις ήδη στα χωριά μας, δηλαδή καλοπισμός, τα πάρκα μας, ο χώρος εδώ στην προκυμαία μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο έχετε δει γίνονται μια μεγάλη παρέμβαση, θα συνεχίσουμε το πάρκο Αγίας Ειρήνης και μετά με το πάρκο Καραπαναγιώτη, θα επεκταθούμε μετά και στα πάρκα στις γειτονιές και το ίδιο έχει γίνει ήδη στο Πλωμάρι, σε ορισμένες περιοχές της Γέρας, στην Αγιάσο, θα επεκταθούμε και σε άλλες δημοτικές ενότητες. Λίγο υπομονή από τον κόσμο, με ένα χρονοπρογραμματισμό, κάθε εβδομάδα βάζουμε τις δουλειές και τις υλοποιούμε. Δεδομένου ότι έχει πλέον συγκροτηθεί η Δημοτική Αρχή, ποιες είναι οι άμεσες στοχεύσεις? Πέρα από την καθημερινότητα, έχουμε βάλει στο πλάνο μας αυτά τα οποία προεκλογικά είχαμε πει στο πρόγραμμά μας, αυτά για τα οποία μας στήριξε ο κόσμος, αυτά δεσμευτήκαμε και έτσι είναι αρκετά έργα υποδομής. Και όχι μόνο, δηλαδή δεν θα μιλάμε μόνο για έργα υποδομής, αλλά πρέπει να δούμε και τον κοινωνικό τομέα, αλλά και τον πολιτισμό και τον τουρισμό και τον αθλητισμό. Πάμε με βάση το πρόγραμμά μας, με ένα όραμα για μια ζωντανή, βιώσιμη, λειτουργική πόλη και ζωντανά χωριά. Πρόσφατα η Περιφέρεια ανακοίνωσε τα έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που προορίζονται για το Δήμο Μυτιλίνης. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα από αυτά? Να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη Διαχειριστική Αρχή. Έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση, 53 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη 7 ετία περίπου πρέπει να αξιοποιήσουμε στον τόπο μας και είναι και άλλα που αφορούν και τα χωριά, αλλά το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως πολύ καλά το είπατε, έχει έργα συνεχιζόμενα. Έχει έργα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ένα από αυτά είναι αυτό το έργο στην Προκυμαία. Το άλλο είναι το Πέθριο Θέατρο στην Επάνω Σκάλα. Έργα τα οποία είναι όρημα και το επόμενο διάστημα θα δημοπρατήσουμε, όπως στην Αγία Κυριακή. Και έχει και άλλα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο βαθμό οριμότητας, αλλά ξεκινάμε άμεσα να οριμάσουμε τις μελέτες. Δίνω μεγάλη βαρύτητα στην ανάπλαση της περιοχής της Επάνω Σκάλας, τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και πιο πίσω, πιο μέσα, στο πάρκο του Αγίου Ευδοκίμου, που είναι μια όαση για τους γονείς και τα παιδιά και πρέπει αυτό να ξαναγίνει ζωντανός χώρος και με παιδική χαρά, αλλά και με τις κατάλληλες διαδρομές να συνδεθεί με την αγορά και το ιστορικό κέντρο. Και πέρα από το ιστορικό κέντρο έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, θέλει μια ορίμανση των μελετών και ένα συγκερασμός να κουμπώσουν, μια έκφραση που χρησιμοποιούμε εντός εισαγωγικών όλες μαζί, για το έργο του ποδηλατόδρομου από τη Σουράδα έως την Κράτηγο. Παράλληλα, δεν είναι μέσα στο ΒΑΑ, αλλά εντάσσεται και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ να δούμε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν και μία ή δύο τεχνητές παραλίες σε αυτό το μέτωπο που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Από τα πιο μεγάλα έργα όσον αφορά τη χρηματοδότηση είναι εκείνο που αναφέρατε για τον ποδηλατόδρομο Σουράδας Νεάπολης. Αυτό το έργο, δεδομένου ότι είναι και από τα πιο σημαντικά χρηματοδοτικά, σε τι στάδιο βρίσκεται, είναι όριμο και... Κοιτάξτε, θα έλεγα είναι σε ένα μέτριο στάδιο οριμότητας. Το πρώτο τμήμα που έχει μελετηθεί και από πιο παλιά έχει πιο μεγάλο βαθμό οριμότητας, αλλά επειδή τώρα έχει επεκταθεί μέχρι την Νεάπολη, θέλει καλύτερη ορίμαση και θα το επιταχύνουμε. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό έργο, περιλαμβάνει και πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, ήδη χρησιμοποιείται από τους περίοικους και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι εκεί είναι και ο δρόμος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι ένας χώρος που πρέπει να αξιοποιηθεί και να φτιάξει αυτό το παραλιακό μέτωπο. Είναι η πρώτη εικόνα της πόλης από κάποιον που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και νομίζω ότι θα βοηθήσει και τουριστικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και τις διαδημοτικές επιχειρήσεις, ποιο είναι το κλίμα
που επικρατεί. Με τον κύριο Βέρο έχουμε και τους συνεργάτες του, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ τυχαίνει να τον γνωρίζω και από πριν και επαγγελματικά, είμαστε συνάδελφοι, αλλά και τώρα τις πρώτες μέρες συντονιζόμαστε. Αν παρακολουθήσετε ακόμα και τα δημοτικά συμβούλια που είναι να πάρουμε τις αποφάσεις για τα νομικά πρόσωπα, σχεδόν ταυτίζονται. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε. Υπάρχει μια κοινή λογική ότι το νησί είναι ενιαίο. Οι δύο δήμοι πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι και μαζί με την περιφέρεια να διεκδικούν το καλύτερο για τον τόπο. Άλλωστε υπάρχουν και ζητήματα όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, αλλά ακόμα και κάποιες υποδομές, τις οποίες είναι διαδημοτικές. Και ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ΔΕΔΑΠΑΛ και το πρόβλημα που προέκυψε, πώς θα το διαχειριστείτε? Έχω μιλήσει δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θεωρούσα ότι τα συμβούλια τα οποία προέρχονται από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές οφείλαν να έχουν παραιτηθεί και να δώσουν το δικαίωμα στις νέες δημοτικές αρχές να ορίσουν τις διοικήσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν. Να σας πω την αλήθεια, εμείς ορίσαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, το ίδιο έκανε και η Δυτική Λέσβος. Αυτές τις μέρες θα κάνει το ίδιο κατά πληροφορίες και ο Δήμος Λίμνου και ο Δήμος Αγίου Εστρατείου, αλλά θεωρώ ότι πέρα από την αντικατάσταση μέσω Γενικής Συνέλευσης, νομίζω ότι το υπάρχον συμβούλιο πρέπει να παραιτηθεί και να δώσει το χώρο και το χρόνο στις νέες δημοτικές αρχές να ασκήσουν το ρόλο μέσα από την πολύ σημαντική ανώνυμη εταιρεία. Η ΔΕΔΑΠΑΛ έχει να κάνει με μεγάλα αναπτυξιακά έργα που μπορεί να μην είναι έργα που φαίνονται έξω, όπως αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά είναι έργα που αφορούν το περιβάλλον και είναι έργα τα οποία όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα έχουν οι προϋπολογισμοί του Δήμου μας, γιατί πλέον το τέλος ταφής απορριμμάτων είναι ένα γεγονός και κάθε μήνα μας κρατάνε από την τακτική επιχορήγηση, όχι μόνο εμάς, όλους τους Δήμους, ανάλογα με τα απορρίμματα που πηγαίνουμε. Όσο λιγότερα απορρίμματα πηγαίνουμε, τόσο λιγότερη επιβάρυνση θα έχουν τα οικονομικά του Δήμου και θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερες αναπτυξιακές δράσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα της ανακύκλωσης, είναι και η μονάδα κομποστοποίησης που δεν έχει γίνει και είναι ενταγμένη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουμε καθυστερήσει, αλλά και άλλα, όπως και η αναβάθμιση των ΣΜΑ και άλλα πολλά. Επειδή η ΔΕΔΑΠΑΛ λειτουργεί και ως μέσο πρόσληψης υπαλλήλων, θεωρείτε αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και μήπως οι όλες ενέργειες γίνονται προκειμένου να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή? Η ΔΕΔΑΠΑΛ, ο κύριος ρόλος τους είναι αυτός που περιέγραψα πριν. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων και περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται να αξιοποιήσει με προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους για να αξιοποιήσει ανθρώπους για να ενισχύσει την καθαριότητα και το πράσινο. Γιατί δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για τους Δήμους. Το αίτημα για μόνιμο προσωπικό πρέπει να συνεχίζει να γίνεται από εμάς προς την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά παράλληλα μέχρι να γίνει αυτό θα αναγκαστούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο των προγραμματικών συμβάσεων για να έχουμε κάποιους ανθρώπους για να ενισχυθεί ο τομέας καθαριότητας. Αν με ρωτάτε αν γίνεται σκεμμένα ή όχι, δεν ξέρω να σας πω. Εγώ νομίζω ότι, το ξαναλέω με τον πιο ήρεμο τρόπο, έχουν γίνει εκλογές τον Οκτώβριο, ο κόσμος αποφάσισε, επέλεξε μια νέα δημοτική αρχή για την επόμενη πενταετία. Οφείλουν να μας αφήσουν να δουλέψουμε με βάση το πρόγραμμά μας και να μας κρίνει ο κόσμος. Δεν νοείται δημοτική αρχή και το νομικό πρόσωπο να είναι υπό άλλη διοίκηση, μια παλιά διοίκηση, και να μην μπορεί να ελέγξει τι γίνεται. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κολυμβητήριο, που είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ποιες είναι οι ενέργειές σας? Κοιτάξτε, το κολυμβητήριο έδειξε προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότηση που αρχικά είχε εξασφαλιστεί. Το αμέσως επόμενο διάστημα, αρχές Φεβρουαρίου, θα επισκεφτώ τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία να τους εξηγήσω να αυξηθεί ξανά η χρηματοδότηση σε αυτό που είχε εξασφαλιστεί από τις προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Θα χρειαστεί και ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Χρόνια ο τόπος δεν έχει κολυμβητήριο. Σκύβουμε από πάνω και θα το παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά τη δημοπράτηση. Να εξασφαλίσουμε πρώτα ξανά τη χρηματοδότηση, προχωράμε την προγραμματική, το δημοπρατούμε και μετά το παρακολουθούμε κάθε μέρα.
σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αγροτικής οδοποιίας. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας? Θα είχαν ενταχθεί το προηγούμενο διάστημα και τώρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε τις συμβάσεις και έργα αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Πλωμαρίου και στην περιοχή του Ευεργέτουλα από την Τεχνική Υπηρεσία, ενώ ο αναπτυξιακός οργανισμός τρέχει αντίστοιχη διακήρυξη για έργα αγροτικής οδοποιίας στις περιοχές Μόρια, Παναγιούδα και Αφάλωνα. Αυτά οι πολίτες μας θα τα δουν να ξεκινάνε το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους.